Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο με την παρουσία του Πρόεδρου Biden να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, να επιβεβαιώσουμε την απόλυτη και αραγή ευρωπαϊκή ενότητα στην αντιμετώπιση αυτής της βάρβαρης ρωσικής επίθεσης στη Ρουμανία και την στήριξή μας στον Πρόεδρο Ζελένσκι, έτσι ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να εγκρίνουμε το πολύ σημαντικό κείμενο της στρατηγικής πηξίδας, το οποίο οριοθετεί το πλαίσιο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι ελληνικές ανησυχίες και οι ελληνικοί προβληματισμοί σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Αύριο το πρωί θα έχουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση όσον αφορά στο ζήτημα της ενέργειας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η κρίση στην Ουκρανία έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, στις τιμές φυσικού αερίου και φυσικά στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, και αυτό ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Όλα τα κράτη-μέλη, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, στηρίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό όμως δεν θα είναι αρκετό. Χρειάζεται μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει μια πρόταση σχετικά με την επιβολή μιας οροφής, ενός πλαφών στις τιμές του φυσικού αερίου στην χονδρεμπορική αγορά, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να συμπιεστούν και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και η αγορά χονδρεμπορικής φυσικού αερίου να μην είναι έρμεο κερδοσκόπων, αλλά να ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Ταυτόχρονα, υπερασπιζόμαστε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προμηθεύεται φυσικό αέριο ως υπερεθνική οντότητα και να διαπραγματεύεται συνολικά με τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Είτε μιλάμε για φυσικό αέριο το οποίο προέρχεται μέσα από αγωγούς, είτε μιλάμε για υγροποιημένο φυσικό αέριο, έτσι ώστε να συμπιέσει ακόμα περισσότερο τις τιμές. Να κάνουμε δηλαδή με απλά λόγια ακριβώς το ίδιο που κάναμε και στον COVID-19 όταν αγοράσαμε εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και δεν αφήσαμε τα κράτη-μέλη να διαπραγματευτούν μόνα τους. Για να γίνει προφανώς αυτό, θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν και να εκχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την αρμοδιότητα. Εμείς υποστηρίξουμε αυτή την θέση, διότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αγοραστική μας δύναμη και να αποκλιμακώσουμε κι άλλο τις τιμές του φυσικού αερίου. Ευχαριστώ πολύ.